Διάστημα. Τώρα αρχίζεται σιγά σιγά να ανακάμπτεται η νέα σελήνη αυτή. Θα έλεγα ότι είναι ίσως το τελευταίο κομμάτι μεγαλύτερης δυσκολίας, κυρίως σε ψυχολογικό επίπεδο. Παρ' όλα αυτά μπορεί να βοηθήσει σε ό,τι έχει να κάνει και με νέα ξεκινήματα και σε ό,τι έχει να κάνει με το σπίτι, αν ψάχνετε δηλαδή να αλλάξετε χώρο ή ακόμα και στα επαγγελματικά, μπορεί να υπάρχει μια μετακόμιση πέρα από το θέμα δηλαδή του σπιτιού, μπορεί γενικώς να μπαίνετε σε μια τέτοια διαδικασία. Για τους λέοντες, η νέα σελήνη αυτή θα έλεγα ότι σας ανοίγει το δρόμο και για περισσότερες συζητήσεις και για να, τα θέματα της επικοινωνίας να επιμείνετε έτσι λίγο περισσότερο. Από την άλλη πλευρά μπορεί να θελήσετε να κάνετε και μια εκδρομή, ένα ταξίδι μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες δηλαδή. Σας δίνει και αυτή την ευκαιρία των μετακινήσεων. Δεν είναι αρνητική πάντως και κυρίως για τους γεννημένους στο 3ο δεκαήμερο είναι μια θετική νέα σελήνη. Για τους παρθένους, η νέα σελήνη περισσότερο αφορά τα οικονομικά θέματα σε εσάς. Θα έλεγα οι γεννημένοι στο 3ο δεκαήμερο να κοιτάξετε από πού μπορείτε να έχετε κέρδος μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες. Και βέβαια, επειδή είναι και η Αφροδίτη στο ζώδιό σας, νομίζω ότι και θα είναι μέχρι το τέλος του μήνα, νομίζω ότι έχετε την αυτοπεποίθηση και τον τρόπο αυτή τη στιγμή αυτό που θα ζητήσετε να το πάρετε κιόλας. Άρα, για κοιτάξτε έτσι λίγο περισσότερο σε θέματα οικονομικά. Πάμε να δούμε τους ζυγούς, που η νέα σελήνη αυτή είναι και στα γενέθλιά σας. Τυχεροί όσοι έχετε γενέθλια αυτές εδώ πέρα τις ημέρες, για όλη τη γενεθλιακή χρονιά δείχνει καινούργια ξεκινήματα, είτε σε προσωπικό επίπεδο, μια σχέση δηλαδή, μπορεί να είναι μια έναρξη στη δουλειά, μπορεί να είναι γενικότερα καινούργια δεδομένα στη ζωή σας, τα οποία σιγά σιγά θα εγκαινιάσετε. Τα ωφέλη βέβαια θα αρχίσουν να είναι πιο έντονα όταν θα μπει η Αφροδίτη στο ζώδιό σας. Δηλαδή αυτό θα γίνει σε περίπου 2 εβδομάδες. Πάμε να δούμε τους Σκορπιούς, που αυτή η νέα σελήνη μπορεί να δείχνει ότι έχετε ανάγκη από μεγαλύτερη ξεκούραση, ίσως περισσότερες ώρες για να αφιερώσετε στον εαυτό σας και εκεί που θέλετε. Ενδεχομένως πάντως όχι τόσο πολύ σε ό,τι έχει να κάνει με υποχρεώσεις και δουλειά. Είναι μια νέα σελήνη στο 12ο οίκο του οροσκοπίου σας. Μπορεί γενικώς αυτές εδώ πέρα τις μέρες να μαθαίνετε και διάφορα πράγματα που πρέπει να μείνουν μυστικά, μπορεί να είναι μυστικά των άλλων. Μπορεί και εσείς οι ίδιοι να εξομολογήσετε κάποια πράγματα σε δικούς σας ανθρώπους. Δεν είναι αρνητική η νέα σελήνη πάντως για εσάς και ιδιαίτερα για τους γεννημένους στο 3ο δεκαήμερο. Πάμε να δούμε τους τοξότες, που η νέα σελήνη αυτή δείχνει ότι η κοινωνική σας ζωή μπορεί να ενισχυθεί, ειδικά οι γεννημένοι στο 3ο δεκαήμερο. Μπορεί να έχετε αρκετές προσκλήσεις αυτό το διάστημα και από συνεργάτες και από φίλους γενικώς και για να βγείτε. Από την άλλη πλευρά, νομίζω ότι μπορείτε πιο εύκολα, αν υπήρχαν προβλήματα σε μια φιλική σχέση, να ξεκαθαρίσετε μέσα στις επόμενες ημέρες. Και νομίζω ότι γενικώς είναι μια νέα σελήνη που σε δύσκολες επιρροές που έχει για το ζώδιό σας αυτό το διάστημα, μπορεί να δώσει τέλος πάντων κάτι από αισιοδοξία, από ελπίδα. Για τους εγώκερους είναι μια νέα σελήνη στον τομέα των επαγγελματικών. Οι γεννημένοι στο 3ο δεκαήμερο μπορεί να έχετε μια μεγαλύτερη κινητικότητα αυτές τις μέρες στα επαγγελματικά. Κάτι δηλαδή μπορεί να σας προτείνουν, κάτι να ακούσετε. Θέλετε κανένα βιογραφικό, αν ψάχνετε για δουλειά. Είναι καλές μέρες αυτές εδώ πέρα. Και αυτή η εβδομάδα και η επόμενη. Δεν είναι αρνητική αυτή η νέα σελήνη για εσάς, μολονότι ο ζώδιο είναι σε κόντρα. Δείχνει μια αλλαγή, είτε στο χώρο της δουλειάς, είτε ακόμα και στο χώρο του σπιτιού. Για τους υβροχώους, είναι μια νέα σελήνη πολύ φιλική προς το δικό σας ζώδιο. Δείχνει σχέδια για το μέλλον, πλάνα που μπορεί να έχετε. Ακόμη μπορεί να δείχνει ένα ταξίδι, πιθανώς σχεδιάζετε να κάνετε. Ή μπορεί να δείχνει, αν είστε σπουδαστές, αν είστε φοιτητές, μεγαλύτερη κινητικότητα σε θέματα που αφορούν τις σπουδές σας. Δεν είναι καθόλου αρνητική, ίσα-ίσα. Και για εσάς όμως, νομίζω ότι εκεί που θα μπορέσετε έτσι να εισπράξετε τα ωφέλη αυτής της νέας σελήνης είναι σε 2 εβδομάδες περίπου, που θα μπει και η Αφροδίτη στο ζυγό. Και για τους ηχθείς είναι μια νέα σελήνη η οποία μπορεί να σας δημιουργήσει έτσι μια μεγαλύτερη κυκλοθυμικότητα ή μπορεί να σας βγάλει έτσι διάφορες εμμονές σε ό,τι έχει να κάνει με ένα πρόσωπο, πιθανώς και στα ερωτικά σας ακόμη. Από την άλλη πλευρά, είναι μια νέα σελήνη που αφορά τα οικονομικά. Οικονομικά που δεν έχουν σχέση με το μισθό σας, αλλά με τις υποχρεώσεις που έχετε, τις οφειλές, τα χρέη, κληρονομικά, διατροφές, όλα αυτά τα πράγματα που πρέπει να τα δείτε λίγο καλύτερα μέσα στις 2 εβδομάδες που έρχονται. Καλή σας εβδομάδα. Λοιπόν, και πριν φωνάξουμε τον καλεσμένο μας, πρέπει πρώτα να χορέψετε.